Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι τη υποδίκηση, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί νέοι επιστήμονε, εγώ αισθάνομαι εξαιρετική τιμή που είμαι σήμερα ανάμεσα σε αρίστους. Παρουσία του Αγίου Πρωτοσυγγέλου μαζί με εμάς υποδηλώνει την αναγνώριση της πολιτείας σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια προσπάθεια ζωής. Έχω την τιμή και την ευτυχή συγκυρία να ζω με νέους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βλέπω και μερικούς από εσάς που έχετε έρθει στην αγκαλιά του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ και γι' αυτό. Αυτό το προνόμιο να ζεις με νέους είναι πραγματικά ένα επίτευγμα, γιατί αφουγκράζεσαι τις ανάγκες της κοινωνίας και από την άλλη συνδιαλέγεσαι με ανθρώπους που θα διαμορφώσουν στην πορεία ζωής τη σύγχυση του τόπου. Εγώ θέλω, χωρίς να μακρηγορώ, αν και προσφέρεται το πεδίο για να συζητήσουμε σήμερα, δεν είναι όμως σήμερα μια διάλεξη σε πανεπιστήμιο ή σε μια διάλεξη για εκπαιδευτικά συστήματα. Είναι όμως μια εξαιρετική ευκαιρία που μου έδωσε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να είμαι ανάμεσά σας και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς στο μέλλον του τόπου. Γιατί σε αυτή την περίοδο της κρίσης που η χώρα περνά, αυτή η εκδήλωση είναι μια απάντηση σε αυτό που οι ανάγκες των καιρών επιτάσσουν. Δηλαδή, τη διάκριση. Και ξέρω ότι ο Γιώργος Ζεκερίτης μαζί με τη Δημοτική Αρχή έχει επενδύσει σε αυτή την ανθρώπινη δύναμη στο μέλλον, σε εσάς. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα στελεχώσετε στην πορεία του χρόνου τη δημόσια διοίκηση, τις κρατικές θέσεις, την επιστημονική κοινότητα, τις ερευνητικές δομές της χώρας, αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, γιατί με πληροφόρησε ο κύριος Χατζημιχάλης ο Ανδρέας το πρωί ότι φέτος ένα νέο ρεκόρ και νομίζω ότι πρέπει να είναι, κύριε Δήμαρχε, και ρεκόρ το δεκανήσου. Ένα ποσοστό που ξεπερνά το 78% από τις αποφύτες των σχολείων της ΚΟΠ εισάγονται στα πανεπιστήμια. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα να αναγνωρίσω ότι αυτή η προσπάθεια είναι συνολική. Ξέρετε, εμείς που ασχολούμαστε με τις επιστήμες της εισαγωγής λέμε ότι η διαδικασία μάθησης εδραιώνει άριστους επιστήμονες αυριανούς πολίτες όταν συνδράμουν πολλοί παράγοντες. Και δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, είναι και οι γονείς. Είναι και το κοινωνικό πλαίσιο. Η ΚΟΣ έχει την κουλτούρα, διαμορφώνει μελλοντικούς πολίτες με άριστες προοπτικές. Αξίζω συγχαρητήρια και στους γονείς, γιατί συνέδραμαν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να ευχηθώ να είστε υγιείς, να απολαύσετε τα παιδιά τυχιούχους και να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί με αυτούς και ελπίζουμε μαζί με αυτούς ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερης μοίρας. Η Ελλάδα δεν είναι της ίσονος προσπάθειας, είναι της αριστείας και δεν δαιμονοποιούμε αυτή την προσπάθεια. Χρόνια πολλά για τις μέρες των ερωτών. Καλή δύναμη.